Καλημέρα σας και έρωσο. Ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων ευθύνεται για ένα από τα πιο διαδεδομένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η συχνότητα εμφάνισης του οποίου αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς στο δυτικό κόσμο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπολογίζεται το 80% των γυναικών και των ανδρών θα προσβληθούν κάποια στιγμή στη ζωή τους από τον ιό των θυλωμάτων. Μαζί μας λοιπόν σήμερα για να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό βρίσκεται ο καταξιωμένος γυναικολόγος, χειρουργός Αλέξανδρος Μορτάκης. Κύριε Μορτάκη, έρωσε, ευχαριστούμε πολύ που είστε και φέτος μαζί μας. Καλημέρα, Έλενα Έρωσο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Τι σημαίνει HPV? HPV σημαίνει ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είναι από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων. Είναι διεθνής λέξη. Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τον HPV? Είναι σημαντικό γιατί δεν είναι ένας ιός, είναι πολλοί ιοί, αλλά οι ιοί αυτοί προκαλούν αρκετά νοσήματα στον άνθρωπο, από καλοήθεις φλεγμονές μέχρι καρκίνους. Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης των γενετικών HPV, γιατρέ? Είναι κυρίως σεξουαλική η μετάδοσή τους. Ο τρόπος είναι η σεξουαλική επαφή. Πάνω από 90% των περιπτώσεων αποδίδονται σε σεξουαλικές επαφές. Πώς κόλλησα, πότε και από ποιον? Θα σας ρωτάνε πολλές γυναίκες στο ιατρείο. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι γυναίκες. Πότε και από ποιον κόλλησαν. Δεν πρέπει να τις απασχολεί αυτό, γιατί οι ιοί αυτοί είναι πάρα πολύ συχνοί στους ανθρώπους. Οι φλεγμονές που προκαλούν δεν φαίνονται. Οπότε κολλάνε οι άνθρωποι από άλλους ανθρώπους που δεν έχουν εμφανείς αλλοιώσεις. Επομένως, ούτε αυτός που τις κόλλησε γνωρίζει κάτι, ούτε οι ίδιες γνωρίζουν τη στιγμή που κόλλησαν. Το ανακαλύπτουν μετά σε ένα τεστ Παπα-Νικολάου ή σε μια ιατρική εξέταση. Πληροφορούμε ότι η μόλυνση είναι πάρα πολύ συχνή. Εάν μολυνθώ, σημαίνει ότι θα πάθω και καρκίνο, γιατρέ? Όχι, βέβαια. Η μόλυνση είναι πάρα πολύ συχνή και έχει πιθανότητες κάποιος με τα σημερινά δεδομένα να κολλήσει στη διάρκεια της ζωής του 80% με ίσως και κοντά στο 100%. Αλλά από αυτούς που θα μολυνθούν, ελάχιστοι είναι αυτοί που θα νοσήσουν. Σε ποιες περιπτώσεις βρίσκεται σε κίνδυνο οι γυναίκες? Οι γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο δεν είναι αυτές που μολύνθηκαν από τους ιούς αυτούς. Είναι οι γυναίκες που δεν πάνε να ελεγχθούν. Γιατί έχουμε πρόληψη. Έχουμε πρόληψη η οποία είναι και με εμβόλια, προληπτικά πριν να μολυνθούν, και μετά αφού μολυνθούν, μπορούμε να εντοπίσουμε αλλοιώσεις, σε όσες προκύψουν αλλοιώσεις. Οπότε σε κίνδυνο είναι μόνο αυτές που δεν πάνε στο γιατρό. Ποιος είναι ο πιο συχνός καρκίνος που προκαλείται στις γυναίκες με τον HPV? Είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο οποίος αριθμεί σε επίπεδο πλανήτη 500.000 θύματα το χρόνο. Εάν μολυνθούμε, θα εμφανίσουμε αμέσως καρκίνο τραχύλου μήτρας, γιατρέ? Όχι, ευτυχώς για τις γυναίκες περνάνε 10, 20 ή και 30 χρόνια από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου. Οπότε όλο αυτό το διάστημα μπορούν να ανακαλύψουν τις προκαρκινικές αλλοιώσεις και να τις θεραπεύσουν. Γιατί ο καρκίνος λοιπόν του τραχύλου της μήτρας προλαμβάνεται? Ακριβώς επειδή πριν τον καρκίνο γίνονται προκαρκινικές αλλοιώσεις και μπορούν είτε με το τεστ Παπα-Νικολάου είτε με τις καινούριες DNA εξετάσεις που έχουν βγει να ανακαλύψουν ποιες έχουν μολυνθεί αλλά και ποιες πηγαίνουν προς καρκίνο και να θεραπεύσουμε τις προκαρκινικές αλλοιώσεις και να σωθούν πολλές ζωές. Ποιος ο ρόλος σωστής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, έτσι όπως το κολαγόνο? Γενικά υποστηρίζουμε να έχουν οι γυναίκες ένα καλό ανοσοποιητικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οτιδήποτε ανεβάζει το ανοσοποιητικό μας, όπως μια σωστή διατροφή ή και κάποια συμπληρώματα που έχει αποδειχθεί ότι ανεβάζουν το ανοσοποιητικό μας και την άμυνά μας, βοηθάνε, όπως καταλαβαίνετε. Είπαμε πριν λοιπόν γιατί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας προλαμβάνεται και με ποιους τρόπους μπορούμε να προφυλακτούμε από τον HPV. Ο βασικός τρόπος σήμερα με την βοήθεια της ιατρικής επιστήμης είναι τα εμβόλια. Ασυζητητή. Εμβολιάζοντας νέα παιδιά πριν αρχίσουν τις σεξουαλικές επαφές, παρέχουμε κάλυψη για τους ιούς που καλύπτουν τα εμβόλια 100%. Επομένως, αυτό δεν συζητείται. Είναι ο ιδανικός τρόπος. Εάν δεν εμβολιαστεί ένα κορίτσι, μετά πρέπει να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου ή ένα καινούριο DNA τεστ, το οποίο λέγεται HPV τεστ και το οποίο έχει αξιοπιστεί πολύ υψηλή, πάνω από 90%. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις γυναίκες. Θέλω να μας πείτε 5-10 ερωτήσεις που σας ρωτούν οι γυναίκες ερχόμενες στο ιατρείο σας. Την πρώτη ερώτηση την είπατε ήδη, είναι ποιος με κόλλησε. Και τη, δεύτερη, ήταν, ναι. Και τη δεύτερη την είπατε, ότι αν μολυνθώ θα πάθω καρκίνο. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές. Άλλες ενδιαφέρονται πάρα πολύ αν θα ξανακολλήσουν εκείνες τον σύντροφό τους, πράγμα το οποίο δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί σε ένα ζευγάρι και οι δυο τον έχουν τον ιό, ή αν θα μολύνουν τα παιδιά τους. Που δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί ο ιός μεταδίδεται με την τριβή μεταξύ ανθρώπων και δεν μεταδίδεται μέσω ρούχων. Άλλως, άλλη ερώτηση πολύ συχνή είναι εάν το προφυλακτικό αρκεί. Το προφυλακτικό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Γνωρίζετε πάρα πολλά τελικά. Το προφυλακτικό δεν αρκεί. Καλύπτει κατά 70%, αλλά όχι 100%.
Επομένως δεν μπορούμε να μην το συστήσουμε, αλλά τις προειδοποιούμε ότι όσο μπορούν να προσέχουν, να μην έχουν επαφές με σεξουαλικούς συντρόφους υψηλού κινδύνου. Δηλαδή άτομα με πεσμένο νεσοποιητικό, το οποίο έχουν ένα σεξουαλικό ιστορικό ύποπτο. Επιλογή λοιπόν σωστού σεξουαλικού συντρόφου. Και γιατρούς. Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις τηλεθεατριές μας, γιατρέ. Ναι. Πραγματικά σε αυτό το τομέα η ιατρική αισθάνεται πολύ περήφανη. Είναι ο πρώτος καρκίνος στην ιστορία της ιατρικής που προλαμβάνεται 100%. Γιατί οφείλεται σε φλεγμονές από ιούς και επομένως μπορούν οι γυναίκες και να προφυλαχθούν με το εμβόλιο και να κάνουν μετά όλο τον έλεγχο και να μην έχουν ποτέ στη ζωή τους καρκίνο τραχύλου μήτρας. Και εμείς οι περήφανοι που σας είχαμε κοντά μας. Ευχαριστώ εγώ, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έρωσο, γιατρέ μου. Έρωσο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπανικολάου εμπνεύστηκε το διάσημο PAP test ενώ καθόταν στη Νέα Υόρκη και κοιτούσε τα κίτρινα φύλλα που πέθανε από τα δέντρα. Τότε γεννήθηκε και το πρώτο όπλο απέναντι στον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Σήμερα η επιστήμη μας προσφέρει επιπλέον διαγνωστικά τεστ καθώς και προληπτικά εμβόλια που στόχο έχουν να μας προστατέψουν. Να θυμάστε ότι η καλύτερη θεραπεία παραμένει πρόληψη. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο γνωστό μας ραντεβού κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 12 παρατέταρτο. Πάντα από την τηλεοπτική συχνότητα του Sky. Μπείτε στο έρωσο.gr και στη σελίδα μας στο Facebook Έρωσο για να ενημερωθείτε για όλες τις ιατρικές και επιστημονικές εξελίξεις. Γιατί θυμηθείτε, 5 λεπτά αρκούν για να ενημερωθείτε. 5 λεπτά είναι αρκετά για την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία. Έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί.